Καλημερίσουμε τον κύριο Στροπεκάκη, ο οποίος είναι εδώ μαζί μας, στη τηλεφωνική μας γραμμή, για δευτεροβάθμια εκπαίδευση θα μιλήσουμε. Καλημέρα σας, πρόεδρε. Καλημέρα Μαρία, καλημέρα. Καλή σχολική χρονιά, χωρίς κορονοϊούς, χωρίς με υγεία, έτσι, να μπορέσουμε... Καλή σχολική χρονιά να έχουμε και να πιστεύω θα κυλήσει η χρονιά ομαλά. Λοιπόν, εμείς σαν Δήμος έχουμε μοιράσει τις μάσκες. Ωραία. Το Σαββάτο, είναι μοιρασμένες όλα τα σχολεία. Κανονικά, οι καθαρίστες έχουν πάει στη θέση τους, έχουμε μοιράσει αντισηπτικά, έχουν τα σχολεία είναι προμηθευμένα, έχουν προμηθευτεί αντισηπτικά, καθαριστικά, είναι όλα στην εντέλεια. Εγώ να ευχηθώ καλή σχολική χρονιά, ψυχραιμία και υπομονή στους γονείς και αν πιστεύω αν τηρήσουμε όλοι τις οδηγίες των ειδικών, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα, πιστεύω. Απλά χρειάζεται ψυχραιμία πιο πολύ και από εμάς τους γονείς, γιατί μεταφέρουμε ένα χρόνο για τα παιδιά και τα μεταφέρουμε όλο το δικό μας, τη δική μας ανησυχία και το άγχος και τους κάνουμε πιο πολύ κακό παρά το ότι τελικά συμβαίνει. Είναι μεγαλοποιούμε το γεγονός. Ναι. Πιστεύω ότι θα κυλήσει πολύ καλά η σχολική χρονιά. Καλά. Τα παιδιά του γυμνασίου, των γυμνασίων και του λυκείων, κύριε Στροπεκάκη, είναι, πώς το λένε, σε καλύτερη κατάσταση, σε σχέση με τα μικρότερα. Θα προσαρμοστούν, φαντάζομαι, ευκολότερα στην χρήση μάσκας, έτσι, είναι πιο... Τα παιδιά γυμνασίου και λυκείου είναι μεγαλύτερα παιδιά, μπορούν να ακολουθήσουν τις οδηγίες πιο εύκολα. Στα μικρά τα παιδιά χρειάζεται λιγότερη, πιο πολύ υπομονή από τους εκπαιδευτικούς και από τους γονείς. Πιστεύω ότι αυτά θα τα κατανοήσουν σιγά σιγά. Είναι αυτή η πανδημία μας έχει βάλει, μας έχει αλλάξει εντελώς όλη μας τη ζωή. Πιστεύω σιγά σιγά πρέπει να εξοικειωθούμε με το γεγονός και να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Πιστεύω γιατί δεν θα πιστεύω να καθίσει για πάντα, αλλά φέτος η χρονιά είναι λίγο ιδιαίτερη. Ας ζούμε το ποτήρι μισογεμάτο, όπως το λέμε. Τι να κάνουμε, δυστυχώς. Τώρα, έτσι, ό,τι μας προστάζουν για εμάς οι ειδικοί, αυτό σας λέμε για εμάς, αυτό λέμε και εμείς και στους γονείς, εκπαιδευτικούς. Αυτές οι οδηγίες φέρνουμε και εμείς, αυτές τηρούμε. Κύριε Στροπεκάκη, οι μάσκες είναι κατάλληλες που μοιράστηκαν στα σχολεία, γιατί διαβάζουμε και βλέπουμε σε κάποιες περιπτώσεις ότι δεν ήταν κατάλληλες κάποιες μάσκες και γύρισαν πίσω. Σε εμάς εδώ τσέλεψε κάποιος. Δεν έχουμε ακούσει κάποια στιγμή κάποιο παράπονο. Εμείς τις μοιράσαμε κανονικά. Σήμερα θα δούμε τις αντιδράσεις των παιδιών. Αλλά δεν νομίζω να τι ήταν αντιδράσεις να μην υπάρχει. Από ό,τι είδα και εγώ, μια χαρά είναι. Κάνουν και η μάσκα είναι πάνινη. Δηλαδή που μπορούν να την ξαναπλύνουν οι γονείς ή να την ξαναπάρουν τα παιδιά. Στο επόμενο διάστημα θα μοιράσαμε μία μάσκα για κάθε παιδί. Ναι, στο επόμενο διάστημα θα μοιράσουμε είναι μέχρι τρεις. Αυτό θα μοιραστούν και οι υπόλοιπες τώρα θα μοιραστούν. Από εβδομάδα θα δούμε πότε θα μας πει. Ωραία. Αντισηπτικά λοιπόν παντού. Αυτά είναι έχει την υποχρέωση ο Δήμος, όπως και τις καθαρίστρες που έγιναν οι προσλήψεις. Και θέλω να ρωτήσω, φτάνουν οι καθαρίστρες? Γιατί το λέω αυτό. Έχω πληροφορίες, ας πούμε, ότι μία καθαρίστρια, ας πούμε, πάει από το ένα σχολείο στο άλλο, προσπαθεί να προλάβει διαλύματα. Έχει ένα τρομερό. Πιστεύω να φτάσουν να μην υπάρχει πρόβλημα, αλλά με την τώρα αρχίσουν τα σχολεία να λειτουργούν και πιστεύω ότι θα μπουν σε μια σειρά όλα, και οι καθαρίστες και όλα. Η πρώτη μέρα σήμερα νομίζω ότι δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα ούτε με καθαρίστες, ούτε με καθαριστικά, ούτε με μάσκες. Πιστεύω θα κυλήσει ομαλά η χρονιά. Όσον αφορά τώρα τις εργασίες στα σχολεία, έχουν τελειώσει πιο πολλές εργασίες. Σχεδόν τα σχολεία είναι όλα έτοιμα. Μικρολεπτομέρειες δεν υπάρχουν, την λύνουμε αμέσως. Δηλαδή μεγάλα προβλήματα όπως στο τρίτο γυμνάσιο που είχε γίνει το πρόβλημα με τους σοβάδες, με ένα κομμάτι σοβά. Που είχε πέσει, είχε αποκατασταθεί η ζημιά και ακόμη και επιπλέον καθαρίσαμε άλλο ένα κομμάτι στο προάβλιο χώρο προληπτικά για να μην υπάρχει στο μέλλον πρόβλημα. Το μουσικό γυμνάσιο που θα ανοίγει σήμερα είναι και αυτό στην εντέλεια όλα έτοιμα. Περιμένουμε από εβδομάδα τα μουσικά όργανα και τον εξοπλισμό της θέσης ασύστησης, δηλαδή είναι θέμα ημερών. Καθώς επίσης περιμένουμε και είναι προς ανάθεση και τα κλιματιστικά και είναι δρομολογημένη και η μεταφορά των μαθητών από την περιφέρεια. Περιφέρεια είχε αναλάβει το έργο της μεταφοράς των παιδιών. Εμείς έχουμε αναλάβει τη σύστηση. Που και αυτή είναι δρομολογημένη. Από εβδομάδα θα ξεκινήσει κανονικά η σύστηση των παιδιών. Κάτι άλλο, το δεύτερο γυμνάσιο πάλι στην Αμαχία κάτω, και αυτό έχει τελειώσει. Έχει γίνει πολύ καλή δουλειά. Δηλαδή το σχολείο έγινε καινούριο από την αρχή. Και πιστεύω δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα σε άλλο σχολείο. Κουτσουράς έχει απομακρυνθεί στέγη.
που ήταν επικίνδυνοι να μην δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα με κανένα δυνατό άνεμο. Mm-hmm. Σε γενικές γραμμές, τα γυμνάσια Λίγκη της Ιεράπετρας, προς την αρμοδιότητά μου, είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Το κτηριακό λοιπόν που είναι στην δικαιοδοσία του Δήμου έχουν ολοκληρωθεί όπως μας έχετε στείλει και σχετικό δελτίο τύπου όλα τα, όλα τα μεριμέτια ή τέλος πάντων. Και συνεχίζουμε μετά, με εξοπλισμού συνεχίζουμε. Ωραία. Τώρα έχουμε να εξοπλίσουμε με υπολογιστές, οπτικό, ακουστικό υλικό, λάπτοπ, τα σχολεία, όλα τα γυμνάσια λύκια. Mm-hmm. Αυτό και θα γίνει στην πρώτη φάση, θα αγοραστούν τα μερικά, όχι όλα όσα έχουν αιτηθεί τα γυμνάσια λύκια, αλλά στη δεύτερη φάση αμέσως μετά θα ξαναπάρουμε άλλη μια παραγγελία, θα κάνουμε όλη μια ανάθεση πάλι στα, να παραλάβουμε καινούριο εξοπλισμό. Δηλαδή μέχρι τέλος του χρόνου θα έχουμε και εξοπλίσει και με ηλεκτρονικό εξοπλισμό όλα τα γυμνάσια λύκια. Ωραιότατα. Ωραία. Αρκεί να μπορέσουμε να, πώς λένε, να μην έχουμε τίποτα lockdown, να είμαστε προσεκτικοί. Αυτό είναι τώρα η αρχή μας είναι αυτή. Εδώ, να έχουμε αυτά τα αντιστάθμιση των μισθών. Πρόεδρε, έχετε γνώση του, καλά βέβαια εντάξει δεν είναι εδώ ο Δήμος νομίζω, δεν έχει αρμοδιότητα, αλλά έχετε γνώση ότι κάθε σχολείο πρέπει να έχει και μια αίθουσα COVID, έτσι σε περίπτωση... Τώρα που... θα είναι πιο πολλά, δεν είναι σε εμάς, είναι αυτό, είναι σε κάθε αίθουσα. Τα σχολεία. Αυτό είναι στη δευτεροβάθμια στη διεύθυνση τώρα, να πώς θα το γυριστεί και πώς θα ελπίσουμε να... Δύσκολη να και περίεργη χρονιά, έτσι. Και προοκτόγνωρη για μας τώρα χρονιά, άσε να δούμε πώς θα κυλήσει η χρονιά. Αλλά πιστεύω να πάμε καλά. Ευχόμαστε να πάμε καλά, να μην έχουμε ούτε κλεισίματα σχολείων, ούτε... Να μην έχουμε κρούσματα. Ιδιαίτερα βασικά. Κρούσματα. Περιμένετε όπως καταλαβαίνω κάτι, τι στάθηκε σε εμάς. Λοιπόν, εμείς το ευχόμαστε να μην έχουμε τίποτα. Έτσι. Ωραία. Αλλά απλά ψυχραιμία και υπομονή πιο πολύ και στους γονείς αλλά και στους εκπαιδευτικούς για να μην αφορούν τα παιδιά μας. Ωραία. Και να ακολουθάμε πάντα τις οδηγίες των ειδικών. Ναι. Αυτό πρέπει να το τονίζουμε συνέχεια και μην είμαστε. Χρειάζεται λίγο υπομονή. Χρειάζεται λίγο υπομονή και ψυχραιμία. Ωραία. Λοιπόν, καλή χρονιά και σε εσάς. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Στροπικάκη. Να είστε καλά. Καλημέρα να έχετε. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά με την δεύτερο.